Επάνω! Επισκόπου ημών Γεωργίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεύους ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν ενίσω ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας, της ηγεσίας της εθνικής φρουράς, της διοικήσεως αεροπορίας, και των μονάδων αυτής, των διοικητών, υποδιοικητών, αξιωματικών, υπαξιωματικών, σμηνητών και του πολιτικού προσωπικού, μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών, των κεκειμένων δούλων του Θεού, αξιωματικών, υπαξιωματικών και σμηνητών της αεροπορίας, των υπερπίστιας και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαίως πεσόντων, κατά τους εθνικούς ημών αγώνας, πάλετε και πεσχάτων, πατέρων και αδερφών ημών. Αιωνία, προσοχή! Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σμηνίτες, έφεδροι και πολιτικό προσωπικό της Διοίκησης Αεροπορίας. Η ημέρα εορτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της πολεμικής αεροπορίας για όλους εμάς που υπηρετούμε την πατρίδα μέσα από τις τάξεις της αποτελεί ημέρα τιμής. Αποτελεί ημέρα σεβασμού στις πολεμικές σημαίες του όπλου μας και ημέρα μνήμης, χρέους και τιμής προς όλους τους πεσόντες αεροπόρους κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις και κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Η πρώτη αεροπορική δύναμη στην Κύπρο δημιουργήθηκε με τη συγκρότηση της Εθνικής Φρουράς το 1964, ενώ στις δεκαετίες του 1980 και 1990 εντάχθηκαν σε αυτή
η πρώτη απόφοιτη της σχολής Ικάρων και της τεχνικής σχολής υπαξιωματικών αεροπορίας, αποκτήθηκαν τα πρώτα σύγχρονα συστήματα αεράμινας και πτυτικά μέσα και κατασκευάστηκε η αεροπορική βάση στο αεροδρόμιο Πάφου. Η διοίκηση αεροπορίας, παρά τη σύντομη ιστορία της, χάρη στις θυσίες του κυπριακού λαού και στις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού της, έχει εξελιχθεί σε μια μικρή σύγχρονη πολεμική αεροπορία που είναι σε θέση να φέρει σε πέρα στην αποστολή της. Αποστολή που υλοποιείται με τη διατήρηση υψηλού βαθμού ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, αποτελεσματική επιτήρηση του εναέριου χώρου, άμεση παροχή έγκαιρης προειδοποίησης και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων αεράμινας. Πέραν της ετοιμότητας για ανάληψη πολεμικής αποστολής, το προσωπικό της αεροπορίας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στην πολιτεία και την κοινωνία, τηρώντας ετοιμότητα για εκτέλεση αποστολών έρευνας και διάσωσης, αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδής τραυματιών. Η αεροπορική βάση στην Πάφο διαθέτει άριστη υποδομή και παρέχει υποστήριξη σε αεροσκάφη και αποστολές άλλων κρατών που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Ολοένα και περισσότερα κράτη ζητούν να εξασφαλίσουν την επανεξυπηρέτηση των αεροσκαφών τους στην αεροπορική βάση, γεγονός που φανερώνει τη σπουδαιότητα της υποδομής της και γενικότερα αναδεικνύει την αξία της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου. Με σημείο αναφοράς την αεροπορική βάση διεξάγονται ευρείας έκτασης κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με άλλες χώρες, στις οποίες λαμβάνουν μέρος όλες οι μονάδες της αεροπορίας, αλλά και άλλες μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Οι ασκήσεις αυτές αναβαθμίζουν την εκπαίδευση του προσωπικού μας και ενισχύουν τη μαχητική ικανότητα των μονάδων μας. Άνδρες και γυναίκες της Διοίκησης Αεροπορίας, σας συγχαίρω για την καθημερινή ανιδιοτελή προσφορά σας, μέρα και νύχτα, που εξασφαλίζει την επιτήρηση του εναέριου χώρου και τη διατήρηση ετοιμότητας εκτέλεσης πολεμικών αποστολών και αποστολών έρευνας και διάσωσης. Σας συγχαίρω που με φάρο το άμες δε γεσόμεθα πολλό κάρονες διαφυλάσσετε και εμπεδώνετε ακόμη περισσότερο το αείνιψη κρατή και σας καλώ να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο. Κύριε Υπουργέ, σας διαβεβαιώ ότι το προσωπικό της αεροπορίας διαθέτει άριστη επαγγελματική κατάρτιση, εργάζεται άοκνα και με αφοσίωση στο καθήκον και είναι σε θέση να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Η αεροπορία είναι ένα όπλο που μπορεί να αποτελέσει την ισχύ των μικρών κρατών, αφού χάρη στην ταχύτητα, την ευελιξία, τη μάζα πυρός και την ακρίβεια που τη χαρακτηρίζει, μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερους σε μέγεθος αντιπάλους. Είναι ένα όπλο που οι λίγοι μπορούν να κάνουν πολλά, αρκεί να τους διατεθούν τα κατάλληλα οπλικά συστήματα. Την αξία της αεροπορίας την είχε οραματιστεί πρώτος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος μετά την πρώτη του πτήση το 1912 δήλωσε ότι «το αεροπλάνο ενδείκνυται ως το όπλο των αδυνάτων». Είναι γι' αυτό που αναγκαίει τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η ενίσχυση της αεροπορίας με σύγχρονα οπλικά συστήματα, αφού η αεροπορία μπορεί να συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υλοποίηση των στόχων της αναδιοργάνωσης της Εθνικής Φρουράς. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή της αεροπορίας και να αναπέμψουμε δέηση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ για να προστατεύει την αεροπορία μας. Honorable attachés, dear guests, thank you for joining us today to celebrate the Air Force Day. We look forward to a closer and more fruitful cooperation with you. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, σμηνίτες, έφεδροι και πολιτικό προσωπικό, με τις ηγεσίες των Αρχάγγελων Μιχαήλ και αποτείοντας τον οφειλόμενο σεβασμό στους ηρωικούς και αθάνατους νεκρούς μας, υποσχόμενοι ότι θα ανταποκριθούμε στην παρακαταθήκη των προγόνων μας, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω η Κύπρος! Ζήτω! Ζήτω η Εθνική Φρουρά! Ζήτω! Ζήτω η αεροπορία! Ζήτω! Σμιναρχία! Προσώ! Χ! Σμιναρχος Υπτάμενος, Φιλόκυπρος Γιαννάκη, Διοικητής Διοίκησης Αεροπορίας.
κύριε διοικητά της αεροπορίας, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και σμηνίτες, θέλω να πω ότι είναι η ιδιαίτερη χαρά και τιμή που παρευρίσκομαι για άλλη μια χρονιά εδώ στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου για την καθιερωμένη αυτή εορτή ανήμερα της γιορτής του Κωνστάτη Αγίου της Αεροπορίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Μια γιορτή που μας δίνει την δυνατότητα να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους τους ήρωές μας, σε όλους όσοι έδωσαν τη ζωή τους υπηρετώντας τις ένοπλες δυνάμεις στην αεροπορία, στον πόλεμο ή στην ειρήνη. Αλλά και την ίδια ώρα να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη της πολιτείας σε όλα τα στελέχη της αεροπορίας, άνδρες και γυναίκες, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, σμηνίτες, πολιτικό προσωπικό, όλους όσοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και υποδειγματικό επαγγελματισμό φέρουν σε πέρα στην δύσκολη αποστολή τους. Και δεν είναι μόνο η εν πολέμου αποστολή για την οποία εκπαιδευόμαστε προκειμένου να είμαστε σε θέση, εάν και εφόσον χρειαστεί, στο πλαίσιο του αμυντικού αποτρεπτικού μας δόγματος, να έχουμε την δυνατότητα υποστήριξης των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς από αέρος, αλλά κυρίως ισχυρή και αξιόπιστη αεράμινα, είναι την ίδια ώρα και έχει αναφερθεί ο Διοικητής της Αεροπορίας και η εν ειρήνη αποστολή που επιβάλλει τη συνεχή και ενεργό δράση για την επιτήρηση του εναέριου μας χώρου, αλλά και για την διεξαγωγή ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, αποστολών έρευνας διάσωσης, αποστολών αεροπυρόσβεσης, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια με την συμβολή και της αεροπορίας έχει γίνει κατορθωτό να σωθούν κυριολεκτικά μέσα από αποστολές έρευνας διάσωσης κυρίως τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Όπως σημαντική είναι και η συνεισφορά της αεροπορίας σε ό,τι αφορά την αεροδιακομιδή ασθενών. Πέραν όμως από αυτά και αναφερόμενος σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, υπάρχει σήμερα και ένας νέος, διαρκώς αυξανόμενος ρόλος για την αεροπορία, για την Εθνική Φρουρά γενικότερα αν θέλετε, μέσα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που ακολουθούμε για την προαγωγή της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας, ως συνεισφορέα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ένας ρόλος που αποκτά περιεχόμενο μέσα στο πλαίσιο μιας νέας περιφερειακής πολιτικής. Χθες είχαμε την δυνατότητα στην Αθήνα να πραγματοποιήσουμε την πρώτη τριμερή συνάντηση υπουργών άμυνας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Δύο χώρες με τις οποίες αναπτύσσουμε στενή συνεργασία και στον τομέα των αεροπορικών επιχειρήσεων και στον τομέα της αεράμυνας. Πρέπει να πω, πέρα από την Ελλάδα που είναι γνωστή η σχέση, και με το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια έχουν διαξεχθεί για πρώτη ίσως φορά ασκήσεις αεροπορικών επιχειρήσεων αεράμυνας μεγάλης κλίμακας που δίνουν την δυνατότητα να ασκηθεί το προσωπικό της αεροπορίας σε ρεαλιστικές συνθήκες, να δοκιμάσει τα συστήματα αεράμυνες και τις δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης της Εθνικής Φρουράς. Οι ασκήσεις αυτές θα ενισχυθούν και θα διευρυνθούν το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης θα ενισχυθούν και οι δυνατότητες σε μέσα, όπως προβλέπει το σχέδιο αναδιοργάνωσης και εξυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς. Είναι καλά γνωστό ότι ενδεχόμενα προβλήματα ή και λάθη που έγιναν προ πολλών ετών ταλαιπωρούν ακόμα και κρατούν εγκλωβισμένη την προοπτική απόκτησης κάποιων σημαντικών συστημάτων για την αεροπορία. Πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Άμυνας είναι αποφασισμένο, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε ριζικές αποφάσεις που θα μας επιτρέψουν επιτέλους να προχωρήσουμε προς το μέλλον ενισχύοντας τις δυνατότητες αεράμυνας της χώρας
αλλά και της δυνατότητας επιτήρησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως έχω αναφέρει και στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, έχουμε ζητήσει και τη συμβολή της ελεκτικής υπηρεσίας. Τόσο το ΚΑΕ, το Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων, όσο και η αγορά των UAVs αποτελούν των μη επανδρομένων αεροσκαφών, αποτελούν επιτακτικές επιχειρησιακές ανάγκες της πρώτης φάσης της αναδιοργάνωσης που αφορούν στην κάλυψη άμεσων αναγκών για την ασφάλεια της χώρας. Την ίδια ώρα, συνιστούν και σημαντικό ενεργητικό που σχετίζεται με τον νέο ρόλο, όπως έχω αναφέρει, της Κύπρου ως συνεισφορέας ασφάλειας αλλά και ως κόμβος ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Και ο ρόλος αυτός υλοποιείται, όπως έχω πει, στο περιφερειακό πλαίσιο αλλά και την ίδια ώρα και στο ευρωπαϊκό πλέον πλαίσιο. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της υποέγκρισης της αμέσως επόμενες εβδομάδες της νέας αμυντικής ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της μόνιμης διαδρομένης συνεργασίας, για να χρησιμοποιήσω ένα πιο τεχνικό όρο, όπως καταγράφεται στη Συνθήκη της Λισαβόνης. Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση που καταθέσαμε για την πλήρη συμμετοχή της Κύπρου στη νέα αυτή αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης. Και αυτό, μέσα από αυτή την έγκριση, θα προχωρήσουμε την ερχόμενη Δευτέρα, στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες, στην υπογραφή της κοινής ειδοποίησης μαζί με όλα τα άλλα κράτη-μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν στον πρώτο πυρήνα της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης. Τα πλεονεκτήματα, κυρίες και κύριοι, είναι προφανή. Όσο περισσότερο ενισχύεται η δυνατότητα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπερασπίζεται την κοινή ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών και των ευρωπαίων πολιτών, τόσο περισσότερο ασφαλής θα πρέπει να αισθάνεται και η Κύπρος. Και ασφαλώς, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα στην Κύπρο με αμυντικό δυναμικό, τότε ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η ασφάλεια αλλά και η ασπίδα αποτροπής έναντι οποιασδήποτε νέας επιβουλής κατά της Κύπρου. Γι' αυτό και έχουμε δηλώσει την προθυμία μας και την ετοιμότητα μας να διαθέσουμε τόσο την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου εδώ στην Πάφο, όσο και την ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Ζήγη, αλλά και άλλες διευκολύνσεις. Και πρέπει να πω ότι στο πλαίσιο αυτό προχωρούν ήδη έργα αναβάθμισης, μεταξύ των οποίων και η διαδικασία εγκατάστασης συστημάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης και εδώ στην αεροπορική βάση και στην ναυτική βάση. Είναι λοιπόν, και δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, αλλά είναι πολλά και σημαντικά αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη και που πλέον διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα για την Εθνική Φρουρά, που διαμορφώνουν, αν θέλετε, μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση, που διαμορφώνουν ένα ενισχυμένο κύρος και ένα ενισχυμένο εκτόπισμα της κυπριακής δημοκρατίας πολύ μεγαλύτερο από το γεωγραφικό της εκτόπισμα. Ενώ την ίδια ώρα αντιμετωπίζονται, πρέπει να πω, και προβλήματα χρονίζοντα που αφορούν το προσωπικό. Πρέπει να πω ότι σήμερα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και το τελευταίο νομοθέτημα που εκκρεμούσε και αφορούσε την ανέλυξη των μονίμων υπαξιωματικών. Και όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια έχουν καταργηθεί για τους ΕΠΗ, για τις εθελόντριες και βρίσκονται στη Βουλή. Και είμαι βέβαιος, όπως πράξαμε και όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια, με συνεργασία και συναντήληψη με την Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα, να προχωρήσουμε και στη ψήφιση αυτών των νομοθετημάτων προκειμένου να ευεργετηθεί το προσωπικό ήδη από τη φετινή χρονιά.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή, κλείνοντας, να εκφράσω για άλλη μια φορά τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα. Γιατί έχουμε καταφέρει εδώ στην Κύπρο να κάνουμε πράξη αυτό που όλοι λέγαμε και λέμε, και ορθά το λέμε, ότι η άμυνα αποτελεί εθνική υπόθεση και πρέπει να παραμείνει μακρά από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, ακόμα και αν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θέλω να συγχαρώ τον διοικητή της αεροπορίας για άλλη μια φορά, όλο το προσωπικό τους επιτελείς για το έργο που επιτελούν, για τις προσπάθειες που καταβάλουν για τη συνεχή αναβάθμιση της αεροπορίας, που την ίδια ώρα μας επιτρέπει να ενισχύουμε το φρόνημα, την αυτοπεποίθηση, αλλά και την περηφάνεια που όλοι πρέπει να αισθανόμαστε. Χρόνια πολλά! Κοσμιναγός Παύλο Ανδρέας, αρχηγός πληρώματος ελικοπτέρου Γκαζέλ της 450 μοίρας. Σας παρουσιάζω, κύριε Υπουργέ, το αντιαρματικό ελικόπτερο Γκαζέλ, το οποίο είναι γαλλικής προέλευσης και κατασκευής και, κύριε Αποστολή, έχει την καταστροφή εχθρικών αρμάτων. Πολλά. Πολλά. Τρεις ώρες. Πολλά. Σε 8 είναι αυτές, σε 24 δεν είναι εδώ, είναι πολύ μεγάλες. Από τη μία, 450 μοίρα ελικοπτέρων αποτελεί την εθνή του δώρα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς ρόλο της είναι για κατάσταση υποστήριξης και τέτοιων δυνάμεων με σκοπό την διαρκή της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε την πρώτη σχετική επίδειξη. 460 μοίρα έρευνας και διάσωσης θα πραγματοποιήσει μπροστά μας διάσωση τραυματία με τη χρήση φορείου τύπου Παρακάρτ από ελικόπτερο Αγκούστα Γουέστραν 139. Το ελικόπτερο προσέγγισε τον χώρο διάσωσης και μετά τον εντοπισμό του τραυματία εκτέλεσε μια κλειστή στροφή με σκοπό την έναρξη της διαδικασίας διάσωσης. Η 460 μοίρα έρευνας και διάσωσης αποτελεί το προστάρι της κοινωνικής προσφοράς της πολεμικής αεροπορίας, συμμετέχοντας σε αποστολές έρευνας διάσωσης αεροδιακομιδών, αεροπυρόσβεσης, τακτικών μεταφορών, διατηρώντας πληρώματα της κατασκευής 24/24 βράχος της διαδίκτυας μέρες των χρόνων. Το I'm going to go to the hospital.
παρακολουθούμε το ελικόπτερο να προσεγγίζει το χώρο με πλαγιοσύνη. Ας προσεγγίσουμε μεγάλη ακρίβεια, όπως τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα, όταν αυτά βρίσκονται την ώρα έτσι το ελικόπτερο. Θα ενδιάζοντα να συγκινούν το ανταμόκριο. Θα τελειώσουν τη δουλειά του και βαθμού δυσκολία. Κάτι να πω φυσιοκτική επαφή με τον στόχο. Για την πραγματοποίηση του ελιγμού απαιτείται απότομη άνοδος και γρήγορη περιστροφή προκειμένου το ελικόπτερο να αποκτήσει παραμέτρους εκτέλεσης βολής για αυτή τα δεδομένα όπλα. Ο ελιγμός σε αυτή τη φάση εκτέλεσε προς αντίθετες κατεύθυνσης για κάθε ελιγμός. Με αυτόν τον ελιγμό επιτυχάνεται η άμεση επαναπροσβολή του στόχου με γρήγορη εναλλαγή του ελιγμού. Το ελικόπτερο ΜΑ 65 Το 2001 παραλαμβάνει το ελικόπτερο. Το 2010 μετά την κατάσταση που είχαμε στη σειρά, τα ελικόπτερα καθιέρωσαν. Παρακολουθήσαμε πιο πριν.